Μαργαλένα, ένα έπαθλο, ωραίο έπαθλο, έρχεται στην κόκκινη ομάδα. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις γι' αυτό, αν θα έχεις το χρόνο σε αυτό το έπαθλο να τα πεις λιγάκι με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και να γλυκάνεις το μοναδικό υποψήφιο της κόκκινης ομάδας. Θα είμαστε και ψηλά, μην καλύσετε, Γιώργο. Αρχικά θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο και στις δύο ομάδες για αυτό το ντέρμπι που χαρίσαμε σήμερα. Ήταν πραγματικά η ανατροπή της ανατροπής. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και το ότι. Επειδή εγώ θεωρώ ότι δεν βρίσκομαι σε καλό μου φεγγάρι, όπως βρίσκεται ας πούμε η Στέλλα και ο Μάριος που πραγματικά τον τελευταίο καιρό είναι έτσι. Εγώ δεν βρίσκομαι σε ένα τέτοιο φεγγάρι, γιατί εγώ τα πιστεύω λίγο τα φεγγάρια του Survivor. Η ομάδα μου έχει καταφέρει και έχει πάρει και τις δύο ασυλίες και το έπαθλο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αύριο θα απολαύσουμε το έπαθλο. Εννοείται πως θα βρω και χρόνο να μιλήσω με τον κολλητό μου Κωνσταντίνο Βασάλο και εύχομαι Παναγίτσα μου να το αφήσει πίσω και να τα ξαναβρούμε. Βέβαια μου είπε, μου το έκανε ξεκάθαρο, ότι μόνο εάν παραμείνει υπάρχει περίπτωση να με συγχωρέσει. Αυτό. Καλά. Τώρα ελπίζω εκεί στα άλογα, στα μπάγκι και στο Sky Dinner να ψιλοξεχαστεί και να ζητήσει ένα συγγνώμη γιατί έχει πει πολλές κοντράδες στο στοματάκι του. Ναι, ναι, δεν φτάνει εγώ που πλύνω τα φεγγάρια τα δικά σου. Κερδίσαμε όλα τα παιχνίδια, χάσαμε την πρώτη ασυλή και βγήκα υποψήφιος. Θα σου ζητήσω και συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνεις ότι και εγώ να μην σε ψήφισα πάλι θα βγαίνεις υποψήφιος. Καλά, Μαργαλένα μου, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ας μην τσακωθούμε για πέμπτη φορά. Λοιπόν, όλα καλά. Θα έχετε χρόνο να τα πείτε εκεί στα ψηλά. Κωνσταντίνα, απλά να σε ενημερώσω ότι υπάρχει ζώνη 5 σημείων νομίζω για τον Τίνε Δεσκά, αλλά υπάρχει και ένα πύρο μικρό που αν δεν τον τραβήξει, βγαίνει ζώνη πολύ εύκολα.